Νέα σεζόν, πολλά νέα πρόσωπα. Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας σε σχέση με πέρυσι? Κοιτάξτε, σίγουρα αρκετά καινούρια πρόσωπα, καινούρια παιδιά που έχουν ανέβει από την ΚΑΠΑ 17. Κάποιοι καινούριοι παίκτες που ήρθαν τώρα αυτό το Ιούνιο. Αρκετά παιδιά έχουν φύγει και έχουν προχωρήσει, κάποιοι στη μεγάλη ομάδα, κάποιοι έχουν πάει σαν δανεικοί παίκτες στις ομάδες Αγινιακό, Καλαμαριά. Και σίγουρα ότι ξεκινάμε τώρα κάτι από την αρχή πάλι, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή. Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και σίγουρα ότι όλο το team λειτουργεί και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται, πρώτο για την ομάδα και για αυτά τα παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα παιδιά είναι, ευχόμασταν όλοι να είναι αύριο μεταύριο μέλλον της μεγάλης ομάδας. Είναι αυτός ο πρώτος στόχος, η προώθηση παιδιών στην πρώτη ομάδα ή η διατήρηση του τίτλου και μια πολύ καλή πορεία? Κοιτάξτε, πρώτος στόχος είναι αυτό βέβαια. Και τη στιγμή όταν ήρθα εδώ και όταν δέχτηκα και όταν συμφώνησα με τους άνθρωπους πέρυσι για την δουλειά, το πρώτο στόχο που ζητήσαν ήταν να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε και να ετοιμάσουμε πρώτο όσα περισσότερα παιδιά γίνεται για τη μεγάλη ομάδα. Μετά βέβαια έρχεται και το πρωταθλητισμό, γιατί κακά τα ψέματα πάω και είναι μεγάλη ομάδα και βέβαια και οι ακαδημίες είναι πολύ καλά οργανωμένες και υπάρχουν άτομα αρκετά εδώ που ασχολούνται καθημερινά, να μην πω και 24 ώρα, για αυτά τα παιδιά, ό,τι χρειάζονται. Έχουν τα πάντα εδώ και βέβαια και εμείς που βρισκόμασταν εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατό γίνεται να η ομάδα βρίσκεται ψηλά. Είδαμε και στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό, 5 παιδιά από την ΚΑΠΑ 20 συμπλήρωσαν την πρώτη ομάδα και αγωνίστηκαν, πήραν την πρώτη εμπειρία. Υπάρχει αυτός ο διάβολος επικοινωνίας με την πρώτη ομάδα και την ΚΑΠΑ 20? Υπάρχει, όπως είδατε και ήδη, σε αυτό το παιχνίδι λείπανε αρκετοί από την πρώτη ομάδα παίκτες που ήταν με την εθνικές ομάδες και βέβαια ο προπονητής έχει πάρει αρκετά παιδιά όποια κάνανε, μπορούμε να πούμε, και ντεμπούτο στη μεγάλη ομάδα και σίγουρα ότι είναι κάτι πολύ καλό περισσότερο για αυτά τα παιδιά, γιατί έτσι παίρνουν εμπειρίες και έτσι τους δίνουμε και μεγαλύτερο στόχο να πετύχουν. Με τα παιδιά που είναι ήδη στην πρώτη ομάδα και δεν είναι πλέον μαζί σου, ο Σαββίδης, ο Κουλούρης, ο Πόζογλου, ο Δελιανίδης, έχεις μιλήσει? Ποια είναι η συμβουλή που τους έχεις δώσει πριν αποχαιρετήσουν την ΚΑΠΑ 20 πλέον? Έχω μιλήσει και μιλάμε και τώρα. Μιλάμε όταν τους βλέπω. Είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί παίχτες και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από αυτούς θα έχει συμμετοχή στη μεγάλη ομάδα και βέβαια ότι είναι ένα βήμα που κάνανε, ένα μεγάλο βήμα που κάνανε τα έλεγα, γιατί αυτό το πέρασμα από τους μικρούς τους μεγάλους δεν είναι εύκολο. Αυτοί το κάνανε και από εδώ και πέρα εξαρτάται όλα από τους ίδιους. Έχουν τον προπονητή ο οποίος δίνει και πιστεύει στους μικρούς, που είναι πολύ καλό για τους ίδιους. Και από εκεί και πέρα αυτό που τους έλεγα και που τους λέω είναι ότι πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να παλέψουν να παίξουν εκεί, ότι όχι μόνο να βρίσκονται στο πάγκο ή να είναι ευχαριστημένοι που είναι στην 23-4 παιδιά στους μεγάλους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βάλουν στο μυαλό, σεβασμό μπροστά στους όλους, αλλά εμείς ήμασταν εδώ και θέλουμε να αποδείξουμε ότι ήμασταν καλοί και να παίξουμε. Τώρα ξεκινήσατε με το Πλατανιά εκτός έδρας νίκη, αντιμετωπίζετε την νίκη Βόλου. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Κοιτάξτε, πρώτο παιχνίδι παίξαμε με την Πλατανιά και δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι. Παίξαμε και ήταν οι συνθήκες λίγο περίεργες, 2-12 ώρα μεσημέρι ήταν. Τέλος πάντων, τελείωσε παιχνίδι, κερδίζαμε. Είχαμε μια καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Κάποια λάθη όποια ήταν στο πρώτο να μην ξανασυμβούν στο δεύτερο. Και έτσι πιστεύω με αυτή τη φιλοσοφία και με αυτή τη λογική τα παιδιά βελτιώνονται. Όλο το team δουλεύει για αυτούς. Τα παιδιά που είναι μαζί μου, ο κύριος Γρηγόρης Καβαλιαράτος, όποιον είχα και εγώ στη μεγάλη ομάδα, ο οποίος είναι ο πρώτος βοητός μου, ο οποίος είναι πολύ, πολύ καλός στη δουλειά, όπως και ο Δημήτρης Δανιλίδης, ο οποίος
είναι στην ομάδα 5-6 χρόνια. Ήταν και δύο φορές πάνω στη μεγάλη ομάδα και όπως έμαθα, όλα τα παιδιά και πάνω και εδώ είναι πολύ ευχαριστημένοι με την δουλειά. Είναι πολύ μεγάλος επαγγελματίας πρώτο και προσφέρει πάρα πολύ. Όπως και ο Χρήστος Κιλπέκης, ο οποίος δουλεύει με τους τερματοφύλακες και βγάζει τα παιδιά, δουλεύει μαζί τους καθημερινά. Και γι' αυτό έχουμε και καλούς τερματοφύλακες και πιστεύω ότι και κάποιος από αυτούς σιγά σιγά θα έχει άνοδο στη μεγάλη ομάδα. Βέβαια και όλο το team, όπως είναι και ο κύριος Πουλιουτόπουλος, όπως είναι και ο κύριος Καραβέλης Γρηγόρης, όλοι έχουμε το ένα στόχο, αυτό είναι να αυτά τα παιδιά προχωρήσουν και να φτάσουν όσο περισσότεροι γίνεται στη μεγάλη ομάδα. Είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή η ομάδα, γιατί μιλάμε μια καινούργια ομάδα που ουσιαστικά είναι μείγμα της K20 της περσινής και της K17. Κοιτάξτε, είναι έτοιμη για αυτό το πρωτάθλημα που κάνουμε εμείς. Θέλω να πιστέψω ότι ήμασταν έτοιμοι. Βέβαια, όσο προχωράμε τώρα και όσο περνάνε τα παιχνίδια, η ομάδα τα έχει και οι καλύτερες εμφανίσεις και σίγουρα ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν περισσότερο, είναι εδώ μαζί μου δεύτερο χρόνο και ξέρουν τι ζητάμε και τι θέλουμε από τους ίδιους. Αν με ρωτάτε αν είναι έτοιμη τώρα για την μεγάλη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη κάποιος από αυτούς, αλλά έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας και θα κάνουμε τα πάντα να ανεβάσουμε και κάποιους από αυτούς αύριο μετά αύριο, εκεί που θέλουμε όλοι.